Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Η απόψινή μας βραδιά θα μας ταξιδέψει σε άλλους κόσμους. Σε κόσμους που πολλοί από εμάς, πολλές φορές, μπορεί να έχουμε, χωρίς να το ξέρουμε, βρεθεί, σε καταστάσεις που μπορεί να τις έχουμε και εμείς βιώσει και γυρνώντας πίσω να έχουμε μείνει με μια μεγάλη απορία. Τι πραγματικά συνέβη. Συνήθως, φίλες και φίλοι μου, τέτοιου είδους συναισθήματα, τέτοιου είδους σκέψεις μας δημιουργούνται όταν μπροστά μας έχουμε κάτι το ανεξήγητο, κάτι το μεταφυσικό. Και το θέμα της εκπομπής μας απόψε νομίζω ότι θα μας καθυλώσει όλους, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με παραφυσική δραστηριότητα. Το θέμα μας απόψε είναι φωνές από το υπερπέραν. Θα ξεκινήσω να παρουσιάσω το τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι δηλαδή η αφορμή για να γίνει αυτή η εκπομπή, αφού προηγουμένως παρουσιάσω τους δύο εκλεκτούς προσκεκριμένους που έχουμε απόψε εδώ στο στούντιο μαζί μας και οι οποίοι θα μας καλύψουν με τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις προσωπικές τους γνώσεις πάνω στο μεγάλο θέμα που θα αγγίξουμε απόψε, πώς μπορεί δηλαδή να ακούγεται η ψυχή ενός, η φωνή ενός ανθρώπου που έχει ήδη πεθάνει και να γίνεται αυτό πολλές φορές επαναλαμβανόμενα μετά τον θάνατό του. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, υπάρχει άραγε εξήγηση για ποιο λόγο αυτές οι ψυχές να είναι ανήσυχες εκεί όπου βρίσκονται, χωρίς να μπορούμε συγκεκριμένα να εντοπίσουμε το πού και να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, με εμάς τους ζωντανούς. Και τι προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν ούτως ώστε να γίνει κάτι τέτοιο. Απόψε, το θέμα της εκπομπής μας θα στηριχτεί σε πραγματικά γεγονότα που έγιναν και καταγράφηκαν από δημοσιογράφους στη Χιλή μετά από τον φοβερό σεισμό. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, να παρουσιάσω τους απόψινούς εκλεκτούς φίλους μας. Απόψε, φίλοι μου, έχουμε την χαρά, την τιμή και τη μεγάλη συγκίνηση να φιλοξενούμε ξανά, μετά από πολύ καιρό, στην εκπομπή μας, τον φυσικό μας, τον καθηγητή φυσικής αλλά και μαθηματικών, κύριο Παναγιώτη Παπά. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε όσο δεν φαντάζεστε που και πάλι σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Παπάς, φίλοι μου, όλον αυτόν τον καιρό που δεν ήταν στην εκπομπή μας, δεν ήταν επειδή δεν ήθελε να έρθει, αλλά όπως ίσως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετώπισε σοβαρότατο θέμα με εγκεφαλικά, τα οποία τον ανάγκασαν να είναι κλινήρης για πολύ καιρό. Ένας όμως Παναγιώτης Παπάς, που ήταν πάντα στη ζωή του μαχητής και επαναστάτης, δεν το βάζει ποτέ κάτω. Και σήμερα, παρότι ως φυσικός προσεκλείται για να μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που θέλουμε να προσεγγίσουμε, δήλωσε ήδη ότι δεν θα στηριχτεί στην επιστήμη του, αλλά θα στηριχτεί κάπου αλλού για να μας εξηγήσει, κατά τη γνώμη του, τι συνέβη στη Χιλή. Εκδεξιών έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Παρασκευή Καραζέρη. Καλώς ήρθατε. Γλυκύτατη η κυρία Παρασκευή, θα την θυμάστε και από άλλες εκπομπές, φίλοι μου. Είναι μία γυναίκα μαχήτρια εξίσου, όπως και ο κύριος Παπάς. Ανακατεύεται παντού όπου υπάρχει ενέργεια, γιατί μια γυναίκα παντού είναι παρούσα και θέλει να συμμετέχει και θέλει να βάζει την προσωπική της σφραγίδα. Γι' αυτό και είδαμε και την κυρία Καραζέρη να δραστηριοποιείται και στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στον πολιτικό στίβο. Αλλά απόψε δεν την καλέσαμε με κάποια από αυτές τις ιδιότητές της, αλλά με το γεγονός ότι και η ίδια ως άτομο και ως ερευνήτρια διαφόρων ψυχικών φαινομένων έτυχε να έχει βιωματικές εμπειρίες πάνω στο θέμα που απόψε θα προσεγγίσουμε. Και πιστεύω θα έχετε ενδιαφέροντα πράγματα να μας πείτε, κυρία Καραζέρη. Ίσως μπορείτε. Ίσως. Λέει, καθότι δεν θέλει να δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία έζησε και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγιναν έτσι όπως θα μας τα πει. Ας δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη στη Φιλή. Έχω μπροστά μου ένα τεύχος του περιοδικού Nexus
Και θα σας διαβάσω ένα σύντομο άρθρο το οποίο κίνησε την περιέργειά μας να το αναλύσουμε και να κάνουμε την εκπομπή αυτή, φίλοι μου. Ο τίτλος λοιπόν του περιοδικού Nexus λέει «Παραφυσική δραστηριότητα μετά τον σεισμό της Χιλής». Απόκοσμες σκιές φαίνεται να διασχίζουν τη γέφυρα Cardinal Raúl Silva Enrique στην πόλη Constitution της επαρχίας Δεμούν, η οποία χτυπήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Φεβρουαρίου. Οι οθόνες των κινητών ανάβουν ξαφνικά, σαν να πρόκειται να δεχτούν κλίση. Θρήνη και στεναγμοί ακούγονται από την περιοχή του Κάμπιν στην πόλη Κουρανίπε, όπου έχασαν τη ζωή τους 30 άτομα. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο πληθαίνουν οι αναφορές παρόμοιων περιστατικών από κατοίκους της επαρχίας Δεμούν. «Είναι άνθρωποι που σκοτώθηκαν εδώ», λέει ο Χουάν Μοράλες Μοράλες, ο οποίος εργάζεται νυχτερινή βάρδια για τις επισκευές της γέφυρας στην Constitution. Ζητούν να τους βρούμε και να τους αποδώσουμε μια σωστή τελετή. Στην παραθαλάσσια πόλη Κουρανίπε, αρκετοί κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν ακούσει απόκοσμους ήχους από την περιοχή του Κάμπινγκ. Ακούμε κλάματα και θρήνους παιδιών σε παράξενες ώρες και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε όλους μας, λέει η Μανταλένα Ροντρίγκες, η οποία διατηρεί μια επιχείρηση κοντά στο κάμπινγκ και έχασε την αδελφή της στο σεισμό. Ο Ρικάρντο Φιγουέρα, ειδικευμένος στις μαζικές ψυχολογικές αντιδράσεις μετά από καταστροφές, επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα αναμενόμενο φαινόμενο. Όταν συμβαίνει, λέει, κάποιος θάνατος ή υπάρχει έντονη θλίψη, είναι φυσικό κάποια άτομα να αναφέρουν τέτοιες εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να χαρακτηριστούν παραφυσικές μέσα σε εισαγωγικά. Αυτές οι εμπειρίες εντείνονται και αυξάνονται δραματικά μετά από κάποια μαζική καταστροφή. Ο Δ. Χούγκο Ζεπέντα, θεολόγος και πανεπιστημιακός καθηγητής, συμφωνεί έως ένα σημείο με τον Φουγκόερα. Αυτά συμβαίνουν επειδή οι άνθρωποι, λέει, τραυματίζονται ψυχολογικά. Έτσι δημιουργείται μια συλλογική προβολή, η οποία τους κάνει να αντιλαμβάνονται λίγο έως πολύ το ίδιο πράγμα. Αν ωστόσο εξακολουθήσουν να συμβαίνουν, επισημαίνει τότε πραγματικά θα προσλάβουν ένα παραφυσικό νόημα. Μάλλον όμως, επειδή τα φαινόμενα αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν, βρισκόμαστε ακριβώς, φίλοι μου, σε αυτήν τη φάση. Δηλαδή, όντως υπάρχει παραφυσικό νόημα που ίσως θα μπορούσε να αποδώσουμε σε όλα αυτά τα συμβάντα. Σπέβδω λοιπόν να παρακαλέσω τον καθηγητή κύριο Παπά να μας κάνει μία πρώτη τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα. Κύριε Παπά, εσείς ως φυσικός αλλά κυρίως ως μάρτης, γιατί απόψε είστε ζωντανός μάρτης κάποιων γεγονότων που υπερβαίνουν τις γνώσεις της, σας ως επιστήμονας, τις γνώσεις της φυσικής και κατατάσσονται κάπου αλλού. Τι έχετε να καταθέσετε για αυτό το συμβάν? Όσον αφορά το φαινόμενο τη ζωή, είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα. Έχω κινητικά προβλήματα λόγω βλάβης των εγκέφαλων. Εν τούτης όμως η διανόησή μου δεν επηρεάζεται παρά έχει οξυνθεί. Έτσι λοιπόν πρέπει να διακρίνω δύο λειτουργίες. Οι κινητικές λειτουργίες του εγκεφάλου που διαβάζουν εντολές στα μέλη μου και τις φωνητικές φορές που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Αλλά η διανόησή μου, δηλαδή, πιστώστε, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Αυτό είναι το τρίτο εγκεφαλικό, το οποίο παθαίνω και ακτινογραφικά εμφανίζονται τρεις περιοχές στον εγκέφαλο, οι οποίες έχουν νεκρωθεί. Και σε αυτό επισημαίνω ότι αν και έχουν νεκρωθεί, έχουν επανασυνδεθεί. Αυτό το χέρι που κουνάω εδώ πριν 2 χρόνια ήταν πλήρως παράλυτο. Ποιος υπέδειξε στον εγκέφαλο μου να κάνει νέες και σωστές συνδέσεις? Αυτό μου είναι ανεξή. Το DNA δεν μπορεί. Είναι αδύνατον ένας κωδικός να υποδείξει τις εκείνες διαδρομές που θα αποκαταστήσουν
την καλή λειτουργία του εγκεφάλου μου. Αυτό το